Χαριλάου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα βρίσκετε με τους νοσηλευτές ή ακόμη έχετε δρόμο? Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος. Έγινε μια συνάντηση χθες το μεσημέρι και γίνεται μια, σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, γίνεται μια νέα συνάντηση σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη από η ώρα 9 το πρωί. Ευελπιστούμε μέχρι το βράδυ να τελειώσουμε, να δούμε... Μέχρι το βράδυ. Για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου και την ερχόμενη Τρίτη να δούμε και τα υπόλοιπα άλλα νοσηλευτήρια. Αναγνωρίζει ο ΚΙΠΗ δηλαδή ότι χρειάζονται 350 νοσηλευτές? Εμείς καταγράφουμε τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία μελέτη η οποία έγινε για εμάς από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Αναλύεται αυτή η μελέτη θάλαμος αυτή τη στιγμή για να καταγράψουμε όλες τις υφιστάμενες ανάγκες. Θα γίνουν δύο παράλληλες διαδικασίες. Η μία διαδικασία είναι να καθοριστούν οι πραγματικές ανάγκες βάσει των υφιστάμενων δομών και ξεχωριστά για τις νέες δομές, νέες υπηρεσίες που θα προκύψουν. Και η δεύτερη άσκηση που κάνουμε είναι να δούμε άμεσα ποιες είναι οι ανάγκες, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν εκεί που δεν μπορούν άδεια αναπαύσεως, για να κάνουμε ενέργειες ώστε να προσλάβουμε έναν αριθμό νοσηλευτών για να μπορέσει να γίνει και αυτό το πράγμα. Τέθηκε καθόλου στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μην γίνονται χειρουργία για ένα διάστημα για να πάνε με άδειες? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην γίνονται χειρουργία στα δημόσια νοσηλευτήρια. Ρώτησα, τέθηκε αυτό το θέμα στο τραπέζι? Είναι διάφορα πράγματα που τίθενται στο τραπέζι. Όχι, το συγκεκριμένο τέθηκε? Όχι, δεν έχει τεθεί κατά το πρωινό ωράριο να μην γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις. Εκείνο το οποίο... Είστε σίγουρος ότι δεν τέθηκε? Για το πρωινό ωράριο, όχι. Όχι, γενικά, αφήστε το πρωινό και το βραδινό ωράριο. Γενικά τέθηκε. Υπάρχει διαφορά. Αν εννοείται να σταματήσει το πιλωτικό πρόγραμμα που γίνεται το απόγευμα για εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ασθενών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, μέσα στα πλαίσια της δεύτερης φάσης... Άρα τέθηκε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μην γίνονται κάποια χειρουργία για να πάνε με άδειες? Δεν είναι θέμα το χειρουργείο. Είναι γενικά το θέμα που τίθεται, είναι γενικά... Δεν μου απαντάτε όπως ξεκάθαρα, γιατί ξέρετε ότι αυτό που λέω είναι απόλυτα 100% διασταυρωμένο και τέθηκε και το αποφεύγετε όπως τους πολιτικούς. Μας παίρνετε από την Λευκωσία στην Πάφο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το βλέπουμε σφαιρικά, κύριε Κυριακό. Ναι. Δεν είναι μόνο τα χειρουργεία. Είναι και πολλές... Εντάξει, το να θέτουν όμως κάποιοι ότι θέλω να πάω για διακοπές και μην κάνω χειρουργία, αυτό είναι τραβηγμένο. Η προσπάθεια μας είναι να εξευρεθεί μια λύση. Και είμαστε σίγουροι ότι θα εξευρεθεί λύση, όπως και με τους γιατρούς. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι και τα έχουμε ζήσει όλοι. Ωραία, λοιπόν, άρα μετράτε τους νοσηλευτές να δείτε πόσοι είναι, πού είναι, τι κάνουν και πόσους ακόμη χρειάζεστε. Γιατί λένε εδώ οι νοσηλευτές, εάν δεν φέρετε καινούργιους νοσηλευτές, δεν πάμε παρακάτω, δεν ανοίγουν νέα τμήματα. Και θα τους απαντήσετε, φαντάζομαι, Τρίτη, Τετάρτη. Με τους γιατρούς, τι γίνεται? Με τους γιατρούς έχουμε εγκαταθέσει την πρότασή μας χθες το μεσημέρι. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, με τη σειρά τους θα τη θέσουν ενώπιον των συλλογικών τους οργάνων και αναμένουμε ότι Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε την απάντηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να υπογράψουμε τη συμφωνία. Τώρα, εάν δεν καλύψουν τον στόχο των 205 εκατομμυρίων, αυτή η πρόταση που τους στείλατε πάβει να ισχύει? Των 220 εννοείται. Ναι, συγγνώμη, των 220, ναι. Να επαναλάβω ότι το σχέδιο αυτό είναι βασισμένο στα πραγματικά έσοδα του οργανισμού από τον ΟΑΗ. Ναι. Θα δίνεται το κίνητρο ανάλογα με τα έσοδα. Εάν, κύριε Κυριάκο, και αυτή είναι προσωπική μου άποψη, δεν φτάσουμε των βασικών στόχων, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα πλέον θα είναι πολύ άσχημα από οικονομικής απόψεως για τον οργανισμό. Άρα τους λέτε, αν δεν πάρουμε το στόχο, καταστρεφόμαστε. Άρα ούτε τα 1.850 ευρώ θα παίρνετε κάθε μήνα επιπλέον. Δεν μπορεί να σας τα δώσει ο οργανισμός. Αυτό τους λέτε. Όταν η συμφωνία είναι βασισμένη στο τι έσοδα θα έρθουν μέσα για να δώσει κίνητρο, αντιλαμβάνεστε ότι εξυπακούνται. Ναι, γιατί είναι το κομμάτι στο οποίο διαφωνούν και οι γιατροί και είναι αυτό που θα ζητήσουν να διευκρινιστεί. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να του το δώσετε ή όχι, είναι θέμα δικό σας. Το έχουμε διευκρινίσει αυτό το πράγμα.
Εμείς δεν μιλάμε για εγκυμένο, εμείς μιλάμε για ασφαλή ποσό, γιατί θεωρούμε ότι των βασικών στόχων σίγουρα θα τον καλύψουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, εάν, όπως είχα πει και προηγουμένως, κινδυνεύσουμε να μην καλύψουμε τον στόχο σε μια περίοδο ρουτίνας, και δεν μιλάω να υπάρχει ανωτέρα βία, παραδείγματος χάρη να έχουμε μια πανδημία όπως είχαμε τώρα και να διακόψουμε όλες τις εργασίες μας ως δημόσια νοσηλευτήρια για να προσφέρουμε υπηρεσίες στη δημόσια υγεία. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, ο κύκλος εργασιών των νοσοκομείων πέρσι πόσο της ήταν? Για το 2018, όπου έγινε και η ανάλυση, ναι, ήταν γύρω στις κοντά στις 80 πράξεις με τα λεγόμενα DRG, δηλαδή τις συγγενείς ομάδες διαγνώσεων. Εμείς έχουμε προϋπολογίσει βάσει της τιμής μονάδας, την οποία θα συμφωνήσουμε με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το πόσο θα είναι τα έσοδα μας. Τα έσοδα μας είναι αυτά τα οποία έχουμε θέσει και στην πρότασή μας. Τα έσοδα τα οποία έχουμε βάλει εκεί είναι αυτά που αλλά ο βασικός στόχος αυτός των 220 εκατομμυρίων είναι εφικτός να υλοποιηθεί. Αυτό ρωτώ. Ναι, είναι εφικτός. Είναι εφικτός για τον λόγο ότι αν δεν το καταφέρουμε, ζήτω που καήκαμε, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Είναι αυτό εννοούσα. Ότι είναι εφικτός στόχος. Και άνεργοι νοσηλευτές, εδώ μου λένε, είναι πολλοί άνεργοι νοσηλευτές που ψάχνουν δουλειά, άρα δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε νοσηλευτές? Υπάρχει μεγάλος αριθμός άνεργων νοσηλευτών, είναι πέραν των 800, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε. Ελπίζομαι ότι θα καταλήξουμε στο τέλος της μέρας με τους αριθμούς, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να προχωρήσουμε στην κλήρωση θέσεων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.